Μαζί μπορούμε που συνεχίζει τις δράσεις του όσο υπάρχουν ανάγκες. Πάμε σε δύο νέα παιδιά τώρα να συζητήσουμε λίγο πιο αισιόδοξα πράγματα και κυρίως για τα θέματα δημιουργίας. Από την εταιρεία swim.me θα είναι η κυρία Ιφηγένεια Βασιλάκη. Την καλημερίζουμε. Είναι φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε λίγο θα μας περιγράψει τι ακριβώς έφτιαξε, η εταιρεία του, η εταιρεία της. Γεια σας, κυρία Βασιλάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και από την εταιρεία Flow On, ο κύριος Δαβίδ Μπεκτζανιάν είναι διευθυντής της συγκεκριμένης startup για μια έξυπνη βρύση που φτιάξαν τα παιδιά. Γιατί υπάρχει δημιουργικότητα, υπάρχει περιβάλλον δημιουργίας και κυρίως υπάρχουν μυαλά και διάθεση από τα νέα παιδιά. Λοιπόν, κυρία Βασιλάκη, μας περιγράφετε τι είναι το swim.me. Φυσικά. Λοιπόν, το Swimmy είναι ουσιαστικά ένα έξυπνο IoT σύστημα υποβοήθησης των τυφλών κολυμβητών στην πισίνα ή γενικότερα ατόμων με προβλήματα όρασης. Ουσιαστικά, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα έλλειψης προσανατολισμού τους στην πισίνα, αλλά και αυτονομίας προφανώς όταν κολυμπούν. Μέσω του Swimmy, λοιπόν, θα μπορούν να ειδοποιούνται για το αν ξεφεύγουν δεξιά ή αριστερά από τη διαδρομή τους, αν πλησιάζουν προς το τέλος της πισίνας, οπότε και πρέπει να στρίψουν, και η εφαρμογή Swimmy θα παρέχει στατιστικά για την απόδοσή τους. Έχει δοκιμαστεί, έχετε δοκιμάσει προφανώς την εφαρμογή, Στο τρέχον στάδιο η συσκευή είναι σε φάση ανάπτυξη του πρωτοτύπου, mm-hmm. το οποίο πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι πλήρως λειτουργικό, είναι ήδη λειτουργικό, και τώρα το τεστάρουμε σε συνθήκες νερού όντως. Πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία σας, η πρότασή σας, κέρδισε το πρώτο βραβείο του προγράμματος GA Startup 2021 στον Παναλλικό Διαγωνισμό του GA Greece, που πραγματοποιήθηκε 28 Μαΐου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Και συγχαρητήρια. Είναι πολύ ωραία ιδέα και πολύ χρήσιμη ιδέα, η αλήθεια είναι. Όπως συγχαρητήρια θα δώσω προκαταβολικά και στον κύριο Δαβίδ Μπεκτζανιάν, είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Flow On, και να μας πει για την έξυπνη βρύση. Κύριε Μπεκτζανιάν, μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο σας. Ελπίζω να το διορθώσουμε γρήγορα. Πριν βλέπαμε εικόνες από την πισίνα, κυρία Βασιλάκη, την πρότασή σας πρέπει να πούμε. Πώς σκεφτήκατε αυτή την ιδέα? Η ιδέα προήλθε ουσιαστικά από τη CEO της ομάδας, τη Ράνια Τιγλάχου, η οποία ασχολούνταν πολλά χρόνια ουσιαστικά επαγγελματικά με την κολύμβηση. Με την κολύμβηση, ναι. Συμμετείχε σε διαγωνισμούς κλπ. Από τα πολύ παιδικά της χρόνια και ήθελε και μας μετέδωσε και εμάς το ίδιο σε όλη την ομάδα πνεύμα να παρέχει ουσιαστικά τη δυνατότητα όχι μόνο σε μεγαλύτερα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά ακόμη και σε μικρότερα παιδιά να μπορούν να απολαύσουν τα ωφέλη και τα θετικά που μπορεί να προσφέρει το άτομο. Βρήκε τη λύση. Πολύ ωραίο. Κυρία Μπεκτζανιάν, έχουμε να ακούσουμε λίγο αν έχουμε υποκαταστήσει τον ήχο. Ναι, ακούμε τώρα. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Στην ουσία, εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα άμεσης εξοικονόμησης νερού. Πρόκειται δηλαδή για ένα εξάρτημα το οποίο εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε βρύση εξωτερικού χώρου και μετατρέπει σε έξυπνη βρύση. Λειτουργεί δηλαδή με αισθητήρα και ανιχνεύει πότε κάποιος βάζει τα χέρια του ή κάποιο αντικείμενο κάτω από αυτό και ανοίγει αυτόματα. Οπότε στην ουσία, έχουμε από τη μία εξοικονόμηση νερού φυσικά, γιατί η βρύση δεν μπορεί να παραμείνει ανοιχτή. Και από την άλλη, έχουμε τώρα και λόγω της ευαισθητοποίησης με τον κορονοϊό μείωση της διασποράς μικροβίων, εφόσον δεν υπάρχει καμία απολύτως επαφή με τη βρύση. Μάλιστα, εντυπωσιακό. Κύριε Μπεκτζανιάν, κυρία Βασιλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε καλύτερες συνθήκες και να τα πούμε από κοντά. Όντως, αυτό με τις βρύσες είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα της καθημερινότητας. Όντως, κυρία Βασιλάκη, είναι πολύ πρωτότυπη η ιδέα σας. Μπράβο, πραγματικά σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε. Καλημέρα σας και να συνεχίσετε, να μην σταματάτε πουθενά, να προχωρήσετε με τα όνειρά σας. Καλημέρα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν εμείς, η κυρία Γκάλιου, η κυρία Λάσκαρη έρχονται για την συνέχεια. Εμείς αποχαιρετούμε. Πρώτα ο Θεός, θα το πούμε αύριο το πρωί στις 6 το ραδιόφωνο του Sky και αμέσως μετά στις 10.